άρχοντες. Είχαμε σήμερα μια πολύ επικοδομητική συνάντηση με 7 δημάρχους, των 7 κατά τεκμήριο πιο, θα έλεγε κανείς, υποβαθμισμένων εντός εισαγωγικών σε ό,τι αφορά την κοινωνική πραγματικότητα και του επίπεδου ζωής εκεί, δήμων του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, του νομού, του παλιού νομού της Θεσσαλονίκης. 7 δήμοι με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και ο στόχος ήταν να καταγράψουμε τα προβλήματα, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, αλλά και να προχωρήσουμε άμεσα μια πρωτοβουλία για την επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού των 7 αυτοδήμων. Μιλάμε για 30.000 παιδιά σε 151 δημοτικά σχολεία, στους δήμους αυτούς που αφορούν τις δυτικές συνοικίες της πόλης, αλλά και την ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι πρόκειται για μια στοχευμένη πρωτοβουλία που στόχο έχει να αμβλύνει τα φαινόμενα σχολικής διαρροής και να δώσει ένα πραγματικό στήριγμα σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας ανεργίας, εξαιτίας της φτώχειας που είναι δυστυχώς διαδεδομένη μετά από πολλά χρόνια παρατεταμένης λιτότητας και υψηλών δικτών ανεργίας που μας κληρονόμησαν οι κυβερνήσεις της καταστροφικής πενταετίας 2010-2015. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στον προϋπολογισμό του 2017, είναι ακονδύλ ύψους 11,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, και η εμπειρία που έχουμε από όπου το έχουμε εφαρμόσει πιλωτικά είναι ότι τα προγράμματα αυτά έχουν συμβάλει καθοριστικά τόσο στην βελτίωση του κλίματος, στην αντιμετώπιση του προβλήματος του υποσιτισμού μικρών παιδιών, όσο όμως και στην αντιμετώπιση, όπως είπα πιο πριν, του προβλήματος σχολικής διαρροής και της αύξησης των επιδόσεων των μαθητών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι πρωτοβουλία την πρωτοβουλία, με σκληρή προσπάθεια, παρά τις δημοσιονομικά εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, βήμα-βήμα όμως προχωρούμε με ορίζοντα την παραγωγική αλλά και την κοινωνική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Προτεραιότητά μας είναι ο κόσμος της εργασίας και του μόχθου, να σταθούμε δίπλα σε όλους όσους βίωσαν τα προηγούμενα χρόνια την ανεργία και την ανέχεια. Και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι βήμα το βήμα αυτά τα προγράμματα να τα επεκτείνουμε και σε άλλους δήμους σε όλη τη χώρα όπου παρουσιάζονται πολύ έντονα φαινόμενα ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Για 30.000 παιδιά, αμέσως μετά τις γιορτές που θα ξεκινήσουν αυτά τα προγράμματα και που ευελπιστούμε τα προγράμματα αυτά να αφορούν κοινωνικούς συνεταιρισμούς των Δήμων, ώστε να υπάρχει και υπεραξία η οποία θα κατανέμεται στην τοπική κοινωνία. Για 30.000 παιδιά λοιπόν της Θεσσαλονίκης θα υπάρχει δυνατότητα ενός πλήρους γεύματος που θα καθορίζεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, δηλαδή θα είναι ένα διαιτολόγιο πλήρες, θα γυρνάνε στο σπίτι φαγωμένα, και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για να στηρίξουμε έμπρακτα αυτούς που περνάνε, που έχουν στις πλάτες τους το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης. Με το Υπουργείο Οικονομικών και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών ζητά να μάθουν από τους θεσμούς αν οι παροχές θέτουν σε κίνδυνο το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οφείλουν όλοι να σεβαστούν τον ελληνικό λαό που εδώ και 7 χρόνια κάνει πολύ μεγάλες θυσίες στο όνομα της Ευρώπης. Κρατάμε στις πλάτες μας την προσφυγική κρίση. Έχουμε στο όνομα της Ευρώπης εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά σκληρή πολιτική λιτότητας. Πρέπει να υπάρξει ένα σεβασμός από όλους. Αλλά εγώ δεν έχω καμία, αν θέλετε, αμφιβολία, διότι όλα όσα πράττουμε είναι απολύτως μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας την οποία εμείς τηρούμε και πρέπει να την τηρήσουν και οι εταίρες μας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα έχω τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να συναντήσω και αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να κουβεντιάσουμε και αυτή την πορεία.
την πορεία προς την δεύτερη αξιολόγηση που πιστεύω ότι θα είναι, θα κλείσει το συντομότερο δυνατό. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από κρίσεις ευρωπαϊκές. Στο όνομα της Ευρώπης κάνει θυσίες ο ελληνικός λαός και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους. Θεωρείτε ότι οι παροχές των τελευταίων ημερών οδήγησαν στη σημερινή δήλωση του κ. Σόιμπλε ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και το ότι απορρίπτει το κούρεμα? Το γεγονός ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, εμείς το γνωρίζουμε και το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ευχής έργων που αρχίζουν να το αναγνωρίζουν και οι εταίροι μας και άρα τους καλούμε να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις της ίδιας της συμφωνίας το ταχύτερο δυνατόν, να προχωρήσουν άμεσα όλα όσα έχουν αποφασιστεί για το βραχυπρόθεσμο κομμάτι του χρέους, αλλά να προχωρήσουν και τα μέτρα που αφορούν το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Και πιστεύω βεβαίως ότι όλα αυτά θα συμβαδίσουν και με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Επιτρέψτε μου όμως, μιας και με ρωτάτε, να σας πω πως δεν είναι παράλογο να ακούμε τα ίδια επιχειρήματα από την πλευρά των πιο ακραίων εκ των δανειστών μας. Αυτό που είναι παράλογο και πρέπει να το κρίνει ο ελληνικός λαός είναι που την ίδια κασέτα την ακούμε σε επανάληψη από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, είναι δούνου του πολίτευση. Είναι η φωνή του δούνου του στην Ελλάδα. Είναι η συμμαχία των προθήμων που για άλλη μια φορά δραστηριοποιείται, μπας και προκαλέσει το ενδιαφέρον των εταίρων μας, αφενός ζητώντας εκλογές και αφετέρου, λέγοντας ότι είναι πρόθυμη, έτσι είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να εφαρμόσει αυτά και ακόμα περισσότερα από όσα ζητάν οι πιο ακραίοι εκ των δανειστών μας. Η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, έχει ορίζοντα τετραετίας και σαφή λαϊκή εντολή να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική συνοχή, αλλά και τη σταθερότητα στη χώρα, την εθνική και κοινωνική συνοχή. Και αυτό θα κάνει. Σας ευχαριστώ.